Με κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων προειδοποιούν οι 1500 Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι εργαζομένοι στι Βρετανικέ βάσει, αιτία η απόφαση τη εργοδοτική πλευρά να προχωρήσει σε απολύσει προσωπικού και σε μειώσει μισθών και ωφελημάτων των εργαζομένων, επικαλούμενη τι συνέπειε τη οικονομική κρίση. Αντιπροσωπεία τη Συντονιστική Επιτροπή Συντεχνιών των Εργαζομένων στι Βρετανικέ βάσει είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο τη Βουλή Γιαννάκη Το 2012 εφαρμόσαμε τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στον ιδιωτικό τομέα και οι εργαζόμενοι μόνο συνεισφέρουν το 50%. Δεν θέλω να πω ότι οι Βρετανοί έχουν πάρει εξαίρεση από τη συνεισφορά ω Κύπριου εργοδότε και δεν συνεισφέρουν καθόλου τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Και τώρα θέλουν να εφαρμόσουν τα μέτρα που εφαρμόζονται στη δημόσια ανυπηρεσία. Αλλά τα εισοδήματα, αντιλαμβάνεστε, θα τα εκμεταλλευτούν ήδη οι Εγγλέζοι. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συντεχνιών των Εργαζομένων στις Βρετανικές Βάσεις θα έχουν κύκλο επαφών με αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων, ενώ το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.